Πορεία διαμαρτυρίας από το νοσοκομείο στο Δημαρχείο πραγματοποίησε το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου λόγω της υποστελέχωσης. Από τους 144 γιατρούς που χρειάζεται το νοσοκομείο, στις θέσεις τους βρίσκονται μόλις 102, ενώ στα τέλη του μήνα απολύονται και κάποιοι ακόμα επικουρικοί. Να προκηρυχθούν οι 15 θέσεις μόνιμων γιατρών, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί πριν τις εκλογές και έχουν παγώσει. Στο διάστημα αυτό θα θέλουμε οι θέσεις οι κενές να καλυφθούν με επικουρικό προσωπικό, ώστε να μπορέσει το νοσοκομείο να διατηρήσει τη στοιχειώδη λειτουργία του. Με 4 άτομα θα βγάλω 62 μέρες διπλή βάρδια, που σημαίνει ότι βγαίνουν 15-15 και 16-16. Είναι απλά μαθηματικά. Και επειδή τώρα τελειώνει ο μήνας και φεύγουν κάποιοι επικουρικοί, φεύγουν πάνω στα σπίτια τους, μένουμε να βγάλουμε το Δεκέμβρη πολύ λιγότερα άτομα από την Ελλάδα. Επιτακτική είναι η ανάγκη πρόσληψης χειρουργών, αναισθησιολόγων, γυναικολόγων και ορθοπαιδικών. Εδώ και 2 εβδομάδες οι γιατροί απήχαν από τα εξωτερικά ιατρία και ζητούν να καμφθεί η γραφειοκρατία και να γίνουν τώρα προσλήψεις που εκκρεμούν από το περασμένο καλοκαίρι. Στο πλευρό των γιατρών, κοινωνικοί φορείς αλλά και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου που διαπιστώνουν προβλήματα από τα ΤΕΠ μέχρι την εντατική, με γιατρούς και εργαζομένους να είναι εξαθλειωμένοι από τις αλλεπάλληλες εφημερίες και την έλλειψη ρεπό. Το πρόβλημα ξεκινάει από την είσοδο των ΤΕΠ και φτάνει μέχρι και την εντατική, στην οποία περιμένουμε ακόμα να ανοίξουν τα 2 κρεβάτια, τα οποία δεν έχουν ανοίξει λόγω έλλειψης και προσωπικού και γιατρών. Το θέμα δεν είναι και μόνο για τους γιατρούς, είναι και για το προσωπικό του νοσοκομείου, στο οποίο έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν τμήματα τα οποία χρωστάνε πάρα πολλά ρεπό στους ανθρώπους που εργάζονται. Στο Δημαρχείο του Μητροπολιτικού Δήμου κατέληξε η πορεία των εργαζομένων με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη να δηλώνει ότι είναι γνωστά τα γραφειοκρατικά προβλήματα, όμως πρέπει να δοθεί λύση για την στελέχωση του μοναδικού δευτεροβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, προτού συμβεί το οτιδήποτε δυσμενές. Το θέμα είναι γνωστό από παλιά, είναι γνωστά τα γραφειοκρατικά θέματα που υπάρχουν, αλλά πρέπει και να τα λύνουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να απολογηθούμε μετά για οτιδήποτε δυσμενές προκύψει σχετικά με την υγεία του κόσμου.